Καλώς τους! Δεν το περιμένατε αυτό. Καινούριο σκηνικό. Μπορεί να το ξαναδείτε, μπορεί να μην το ξαναδείτε. Πάντως, εγώ βαρέθηκα το άλλο και λέω να βάλω ένα καινούριο. Σκηνικό. Α, ένα σας προστίχος είναι, αλλά τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει, αλλά ο κινηματογράφος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια στροφή όσον αφορά τους πρωταγωνιστές του. Μια στροφή που μοιάζει μέχρι τώρα επιτυχημένη, αν και έχει διχάσει πολύ κόσμο. Και μιλάω φυσικά για τους αντιήρωες πρωταγωνιστές, οι οποίοι αυξάνονται με τα χρόνια. Και μάλιστα τώρα τελευταία, villains με μεγάλη απήχηση μετατρέπονται σε αντιήρωες για να γίνουν πρωταγωνιστές σε solo ταινίες. Τι είναι όμως ο αντιήρωας? Ποια η διαφορά του από τον ήρωα και ποια η διαφορά του από τον καθαρά κακό? Και γιατί ο κόσμος τους λατρεύει, ρε παιδί μου, στην τελική είναι καλό αυτό ή κακό? Σε αυτά τα ωραία ερωτήματα λοιπόν θα απαντήσουμε στο σημερινό βίντεο, γιατί βλέπω ότι είστε πολλοί εκεί έξω που δεν τα έχετε ξεκαθαρίσει ακόμη στο μυαλό σας, οπότε σήμερα θα τα ξεκαθαρίσουμε παρέα. Έτοιμοι! Let's talk! Πριν ξεκινήσω, εάν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι και δεν σου τη σπάει η σκατόφατσά μου, τότε δείξε το πατώντας το κουμπί του like. Και εννοείται, αν θέλεις να είσαι μέλος της Stom & Chill παρέας, πάτα το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται. Πάμε να μιλήσουμε. You decide what's right or wrong the same way that you decide what's funny or not. Από τα γενοφάσια του κινηματογράφου υπάρχουν οι αντιήρωες, έτσι. Δεν τους ανακαλύψαμε τώρα. Βασικά, από τα αρχαία χρόνια υπάρχουν. Ο Όμηρος, παραδείγματος χάρη, είχε κανονικότατα αντιήρωες μέσα στα έργα του. Κάποιες από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών έχουν ως πρωταγωνιστές αντιήρωες, τους οποίους τους έχει λατρέψει ο κόσμος και συνεχίζει να το κάνει δηλαδή μέχρι σήμερα. Και σειρές, έτσι, μην τις ξεχνάμε αυτές. Όμως τα τελευταία χρόνια, guys, οι αντιήρωες έχουν πολλαπλασιαστεί και στον κινηματογράφο αλλά και στην τηλεόραση. Και όχι αδικαιολόγητα βέβαια, αφού γεμίζουν τις τσέπες των δημιουργών. Πάμε λοιπόν να δούμε τι σημαίνει αντιήρωας, ποια η διαφορά του από τον ήρωα και από τον κακό. In these moments, everything else falls away. The way the world sees us. The way we... Ως αντιήρωας λοιπόν ορίζεται ο χαρακτήρας ο οποίος δεν διαθέτει συμβατικές ηρωικές ιδιότητες, όπως παραδείγματος χάρη το θάρρος και η ηθική. Μπορεί ένας αντιήρωας να κάνει κάτι σωστό πολλές φορές κιόλας, όμως όταν το κάνει το κίνητρό του είναι λανθασμένο και τις περισσότερες φορές το κάνει καθαρά για την προσωπική του ικανοποίηση ή για τα προσωπικά του συμφέροντα, σε αντίθεση με τον ήρωα που θα το έκανε για το κοινό καλό. Παραδείγματος χάρη, ο Τζόκερ στην ομώνυμη ταινία του 2019. Ναι, μεν σκοτώνει τους μπεκρίδες τυπάδες οι οποίοι παρενοχλούν την κοπέλα, όμως όπως βλέπουμε αργότερα, δεν το κάνει για να σώσει την κοπέλα, αλλά για να σώσει το δικό του το ντομάρι. Ο Deadpool πάλι, στη solo ταινία του, μπορεί να καταφέρνει να νικήσει τον Ajax και κατ' επέκταση την μυστική οργάνωση που έκανε πειράματα σε αθώους ανθρώπους, αλλά δεν το κάνει για το κοινό καλό, αλλά για να φέρει τον εαυτό του στην αρχική του κατάσταση, αλλά και για να σώσει την κομμενίτσα του. Ο Loki στη σειρά του Disney Plus καταφέρνει να ξεγυμνώσει την TVA, αλλά το κάνει αρχικά για το δικό του συμφέρον και πιο μετά για να σώσει την κοπέλα που ερωτεύτηκε. Παραπάνω δεν λέω, δεν έγινε spoilers. Το πιάσαμε το νόημα. Τα κοινά συμφέροντα των αντιηρών τυχαίνει πολλές φορές να συμπίπτουν με το κοινό καλό. Ένας ήρωας όμως, παιδιά, ένας καθαρά ήρωας, δεν θα βάζει ποτέ τον εαυτό του πάνω από το κοινό καλό. Και δίνω παραδείγματα. Ας πούμε, πρώτο παράδειγμα, τον Batman στην τριλογία του Christopher Nolan, όπου πάντοτε βάζει το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό του. Συγκεκριμένα, είναι διατεθειμένος να θυσιάσει τη φήμη του, να θυσιάσει όλο αυτό που έχει κτίσει, να τον γκρεμίσει μόνο και μόνο γιατί μπορεί να σωθεί ο κόσμος από αυτό. Ο Peter Parker του Tobey Maguire στην τριλογία του Sam Raimi θυσιάζει τα πάντα, θυσιάζει την αγάπη του, τους φίλους του, τα πάντα για να μπορεί να είναι ο Spider-Man. Ακόμη και όταν ο καλύτερος του φίλος μετατρέπεται σε villain, δεν τον σκοτώνει, παιδιά. Προσπαθεί να τον φέρει στα συγκαλά του. Ένας αντιήρωας εννοείται δεν θα το έκανε ποτέ αυτό. Θα είχε ήδη δει τραδί και ανάποδο ο φίλος του. Και τώρα που ξεκαθαρίσαμε τι είναι οι αντιήρωες, πάμε να δούμε γιατί λατρεύονται από τον κόσμο και αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Για να το καταλάβουμε αυτό, θα πιάσουμε και θα αναφέρουμε ως παράδειγμα την ταινία Joker του 2019, η οποία είναι και η πιο ρεαλιστική από αυτές που προανέφερα. Ο Arthur Fleck, λοιπόν, στην ταινία Joker είναι ένας κλόουν ο οποίος έχει μια ψυχική ασθένεια
και γύρω του είτε τον εκμεταλλεύονται είτε τον τραβοκίζουν. Μια μέρα λοιπόν ένας συνάδελφός του του δίνει ένα όπλο λέγοντάς του ότι αυτό θα του χρησιμεύσει εάν του τύχει κάτι άσχημο. Για κακή του τύχη όμως το όπλο αυτό του έπεσε από την τσέπη όταν έδινε μια παράσταση σε ένα νοσοκομείο με άρρωστα παιδάκια. Και το έμαθε το αφεντικό του, τον έδιωξε από τη δουλειά. Και από πού το έμαθε το αφεντικό του? Μα από τον άνθρωπο που του έδωσε το όπλο. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Του λιώνει το κεφάλι σε έναν τοίχο. Μια σκηνή που κακά τα ψέματα, μην κρυβόμαστε τώρα, την ευχαριστήθηκες κι εσύ, την ευχαριστήθηκα κι εγώ, όλοι την ευχαριστηθήκαμε. Έλα όμως, και εσύ ξέρεις, αλλά και εγώ, ότι αυτή η πράξη είναι εγκληματική. Όπως επίσης ευχαριστήθηκες και ευχαριστήθηκα όταν ο Άρθουρ Φλεκ έστειλε στον άλλο κόσμο την Ανίτα Πάνια της Γκόθαμ. Είναι κακό όμως αυτό, ότι δηλαδή μας αρέσει μια τέτοια πράξη. Το ότι μας αρέσει μια εγκληματική πράξη μας κάνει αυτόματα και εμάς εγκληματίες. Μας αρέσει όντως η πράξη αυτή καθ' αυτή ή μας αρέσει η πράξη έτσι όπως μας την παρουσιάζει η ταινία αλλά και η ερμηνεία του ηθοποιού? Στην πραγματικότητα, παιδιά, αυτό που νιώθεις όταν βλέπεις μια εγκληματική πράξη να γίνεται από έναν αντιήρωα δεν είναι αρέσκεια αλλά συμπόνια. Παρατήρησε ότι σε κάθε ταινία που έχει ως πρωταγωνιστή της έναν αντιήρωα, αυτός ο αντιήρωας έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή του, στην ταινία δηλαδή, μέχρι να εξελιχθεί σε αυτό που εξελίσσεται. Ταινία Deadpool. Ο πρωταγωνιστής μαθαίνει ότι έχει καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο, οπότε απελπισμένος λέει το ναι στο να κάνουν πειράματα πάνω του κάποιοι άγνωστοι, με αποτέλεσμα να παραμορφωθεί και να ψάχνει εκδίκηση για αυτό που κατέληξε. Ο Walter White στην σειρά Breaking Bad είναι ένας καθηγητής χημίας ο οποίος με το ζόρι βγάζει τα προστοζήν, γι' αυτό αναγκάζεται να δουλεύει και δεύτερη δουλειά σε πλυντήριο αυτοκινήτων. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μαθαίνει και αυτός ότι έχει καρκίνο, οπότε για να βγάλει γρήγορα λεφτά που θα συντηρήσουν την οικογένειά του όταν αυτός θα έχει πεθάνει, γίνεται drug dealer. Ο Eddie Brock στην ταινία Venom είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος λόγω της πολύ δυναμικής δημοσιογραφίας του τον τρώει η μαρμπάγκα και τα κυκλώματα του Drake. Οπότε χάνει και τη δουλειά του και τη γυναίκα της ζωής του. Οπότε στο τέλος καταλήγει να παίρνει εκδίκηση από όλα αυτά. Με τον εγκληματικό τρόπο πάντα. Κάθε ταινία αντιχείρο από πίσω της θα έχει και μια πονεμένη ιστορία που θα σε κάνει να λυπηθείς τον πρωταγωνιστή και να δικαιολογήσεις μετά τις εγκληματικές πράξεις που θα κάνει. Όμως κυρίες και κύριοι, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί οι αντιήρωες εκτός από όλα τα άλλα είναι και γοητευτική. Ναι, καλά άκουσες. Κάθε αντίήρωας είναι γοητευτικός ο καθένας για το δικό του τρόπο και στην ουσία, αν το προσέξετε ενδόμηχα, είναι όλοι αλυτάκια. Κάποιοι από αυτούς είναι όμορφοι εξωτερικά, κάποιοι άλλοι είναι πολύ έξυπνοι, κάποιοι άλλοι έχουν κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες και κάποιοι άλλοι τα έχουν όλα αυτά μαζί ή συνδυασμό αυτών. Σε γοητεύουν εν ολίγης με τον δυναμικό και ξεχωριστό ταλαντούχο χαρακτήρα τους. Το συμπέρασμα, δεν σου αρέσουν οι αντιήρωες γιατί σου αρέσουν αυτά που κάνουν, αλλά γιατί σε έχει γοητεύσει η ιστορία τους και ο χαρακτήρας τους. Είναι διαφορετικό να πω μπράβο για το θάρρος που είχε και το έκανε και πολύ διαφορετικό να πάω να το κάνω κι εγώ. Οπότε δεν είναι λάθος αυτό που νιώθεις για το Joker του 2019, για την Cruella του 2021, για τον Godfather. Η αφηγηματική δομή της ταινίας ή της σειράς είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να σε κάνει να συμπαθήσεις το χαρακτήρα. Οι συγγραφείς θα βάλουν στρατηγικά κάποια ηθικά και ενάρετα χαρακτηριστικά που έχει ο συγκεκριμένος χαρακτήρας για να σε θαμπώσουν και να δεις με διαφορετικό τρόπο τα κακά που θα κάνει πιο μετά. Οπότε την επόμενη φορά που θα δεις μια αντιχείρο movie και θα νιώθεις όμορφα στο τέλος, θα νιώθεις ότι πήρες κάθαρση, μην νιώσεις άσχημα. Μην νιώσεις τύψεις, μην νομίζεις ότι έχεις κάποιο θέμα. Εσύ δεν έχεις κανένα απολύτως. Πολύ απλά, αυτοί που έβαλαν το χεράκι τους για να φτιαχτεί αυτή η ταινία ή αυτή η σειρά έχουν κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλίτσα τους. Θέμα έχω εγώ που στις ταινίες μου αρέσουν οι κακοί. Αλλά πριτς που έχω θέμα, την έσκασα. Είναι ακριβώς η ίδια κατάσταση και η δική μου, παιδιά. Δεν μου αρέσουν οι κακοί στην ουσία, αλλά οι ταινίες ή οι σειρές
στις οποίες η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα από τα μάτια του κακού. Και στην τελική, όλα χρειάζονται, ρε παιδιά. Άμα βλέπαμε πάντα τα καλά παιδιά της υπόθεσης να σώσουν τον κόσμο, θα είχαμε σκυλοβαρηθεί τη ζωή μας. Και επειδή δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που δεν δοκιμάζονται καινούργια, φρέσκα πράγματα, οι αντιήρωες ήρθαν στον κινηματογράφο και έδωσαν μια αίσθηση φρεσκάδας, θα έλεγα. Από εσάς τώρα κάτω στα σχόλια θέλω να μου γράψετε ποιος είναι ο αγαπημένος σας αντιχείρο, από όπου και αν προέρχεται αυτός, είτε από ταινία, είτε από σειρά, είτε από άνιμη, είτε από κόμικ, από οπουδήποτε. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα μου γράψετε. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, mini reviews, να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος ή συνδεδεμένη με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram, αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο, εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην κάνεις καμία ειδοποίηση. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι super!